Γεια, καλώς ήρθατε στο Επιτραπέζουμε. Είμαι ο Βαγγέλης και σήμερα θα μιλήσω για ένα παιχνίδι της Plate Hat Games, το Abomination The Heirs of Frankenstein. Πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο μόλις κυκλοφόρησε. Είναι ένα παιχνίδι που ανήκει στην κατηγορία Worker Placement, δηλαδή τοποθέτηση εργατών. Έχει και άλλους μηχανισμούς, αλλά το Worker Placement είναι το πιο δυνατό συστατικό του. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πρωτότυπο, ήδη από το εξώφυλλο κιόλας, αλλά και σαν θέμα. Και αυτό ξεκινάμε κατευθείαν να πούμε ότι είναι ένα από τα μεγάλα του θετικά. Γιατί η πρωτοτυπία μετράει και αποδίδει σε αυτό το παιχνίδι και ιδίως σε ένα είδος μηχανισμού και κατηγορίες παιχνιδιών τα οποία τείνουν να είναι περισσότερο στεγνά και λιγότερο να βγάζουν το θέμα τους. Πριν προχωρήσω σε λεπτομέρειες, να πούμε λίγο για το παιχνίδι. Στο παιχνίδι θεματικά είμαστε οι απόγονοι του Frankenstein και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι προφανώς στα κανάλια και στους κύκλους που κινούμαστε στην εποχή εκείνη, βρισκόμαστε στο Παρίσι. Προσπαθούμε να κάνουμε με τις γνώσεις που έχουμε, να αποκτήσουμε γνώσεις και να φτιάξουμε και έναν δεύτερο Frankenstein, να φέρουμε ένα άλλο τέτοιο πλάσμα τέρας στη ζωή, εκπαιδεύοντας τον εαυτό μας που είμαστε επιστήμονες και αποκτώντας μια ομάδα από επιστήμονες τους οποίους αναβαθμίζουμε στην πορεία, από βοηθούς τους οποίους κάνουμε επιστήμονες στην πορεία, για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρα την αποστολή, δηλαδή να φέρουμε στη ζωή ένα τέτοιο πλάσμα. Ή να τα πάμε καλύτερα από τους υπόλοιπους, γιατί στο τέλος θα κερδίσει όποιος έχει τους περισσότερους πόντους νίκης και ας μην ζωντανέψει κανένα από τα πλάσματα των παικτών. Το παιχνίδι παίζει μέχρι 5 παίχτες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, μέχρι 4, συγγνώμη. Και δεν υπάρχει solo option, και αυτό είναι περίεργο. Το συζητάγαμε και τις προάλλες στο τραπέζι, γιατί συνήθως τώρα τελευταία βάζουν πάντα solo επιλογές στα παιχνίδια. Αλλά εδώ δεν μας πειράζει, γιατί ένα από τα μεγάλα θετικά του παιχνιδιού είναι το θέμα του. Από τα μεγάλα θετικά θα έλεγα και ίσως είναι το πιο δυνατό συστατικό του, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο βασίζεται σε ένα θέμα το οποίο δεν το έχω δει να γίνεται, τουλάχιστον σε αυτή την κατηγορία παιχνιδιού. Δηλαδή ο Frankenstein, ενώ είναι κάτι σαν ιδέα και σαν θέμα, είναι κάτι κοινό και γνωστό και από τις ταινίες και από τα βιβλία και ούτω καθεξής, σαν στα παιχνίδια δεν το έχουμε δει τόσο πολύ, γιατί είναι πολύ περιορισμένο, πολύ focus ουσιαστικά, οπότε δεν μπορείς να το ανοίξεις πολύ. Και γενικά δεν είναι overdone αυτό το θέμα, κυρίως σε παιχνίδια worker placement. Τα worker placement τείνουν να έχουν, βάζω έναν εργάτη, παίρνω υλικά, μαζεύω κάποια υλικά, πηγαίνω τα δίνω, κάνω μια αναβάθμιση, πουλάω συμβόλαια και παίρνω πόντους νίκης. Το πιο συνηθισμένο worker placement θέμα, για παράδειγμα, για να καταλάβετε, είναι στη Μεσόγειο που είμαστε έμποροι και μαζεύουμε υλικά και τα πουλάμε και παίρνουμε πόντους νίκης. Έχει γίνει τόσο πολύ αυτό που είναι κουραστικό. Εδώ ήταν πολύ φρέσκο να δούμε το worker placement σε ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικό και σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα το περιμέναμε, ένα παιχνίδι με το Frankenstein να είναι worker placement. Το άλλο θετικό του παιχνιδιού είναι η παραγωγή. Η παραγωγή είναι φανταστική. Plate Hat Games έχει βγάλει το Mice and Mystics, για όσους δεν το ξέρουν. Εξαιρετική παραγωγή, οι κάρτες, η ποιότητα, το ταμπλό, όλα είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ καλά. Με μια εξαίρεση θα την πω στο τέλος. Γενικά είναι όμορφο και βγάζει πάρα πολύ ωραία την παραγωγή και την ποιοτική αίσθηση. Επίσης η εικονογράφηση είναι καλή, δηλαδή το ταμπλό δείχνει την πόλη από πάνω. Είναι λίγο σκοτεινή, αλλά ταιριάζει με το θέμα, γιατί το θέμα δεν είμαστε και φυσιολογικοί επιστήμονες, είμαστε επιστήμονες όπως ήταν στην μυθολογία του Frankenstein, προσπαθούμε να ζωντανέψουμε νεκρούς. Οπότε πηγαίνουμε σε διάφορα μέρη της πόλης, στο νεκροτομείο, στο νοσοκομείο, στο πάρκο, γιατί δολοφονούμε κόσμο για να πάρουμε φρέσκα body parts και ούτω καθεξής, μέλη, και μαζεύουμε κόκαλα, ιστούς και μέλη, οπότε αυτό ίσως είναι λίγο, ακούγεται λίγο χώρο, λίγο τρομακτικό. Δεν στο βγάζει στο παιχνίδι, αλλά η ιδέα του ενώ δεν στο βγάζει με κάρτες και με εικόνες για να τρομάξεις. Αλλά δεν είναι σίγουρο ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να το παίξει με μικρά παιδιά, με την ίδια λογική που δεν θα κάτσει να δει κάποιος μια ταινία τρόμου με το Frankenstein αντίστοιχα. Θεματικά βγάζει πάρα πολύ νόημα, γιατί ανάλογα με το που θα πας να πάρεις τα body parts, αν πας στο νοσοκομείο θα είναι πιο φρέσκα. Αν πας και σκοτώσεις εσύ και πέφτει το humanity σου, θα είναι πιο φρέσκα, θα έχεις όμως επιπτώσεις άλλες. Αν πας στο νεκροταφείο και ψάξεις, θα είναι πιο decomposing τα πτώματα, οπότε θα πάρεις λιγότερα πράγματα και τα οποία δεν θα είναι απλά φρέσκα, θα είναι πιο decomposed. Και τι εννοώ, το παιχνίδι τα υλικά που παίρνεις θα βάζεις σε κάποια slot. 1, 2, 3, 4. Όταν σκοτώσεις και πάρεις κάποιο φρέσκο πτώμα, το βάζεις στο νούμερο 1. Το τίσου, τον ιστό, το δέρμα και ούτω καθεξής. Ό,τι έχει το παιχνίδι. Όταν όμως πας στο νεκροταφείο και πάρεις από εκεί και σκάψεις, θα το βάλεις στο 3 ή στο 4, οπότε θα διαρκήσουν μόνο ένα γύρο και μετά θα χαλάσουν. Οπότε δεν θα έχεις να προλάβεις να φτιάξεις μέλη του παιχνιδιού. Βγάζει πάρα πολύ το θέμα του παιχνίδι. Προσπαθείς να δώσεις, ανταλλάξεις υλικά όσο το δυνατόν πιο φρέσκα, γιατί υλικά τα λέμε τώρα, μιλάμε είναι λίγο μακάβριο, αλλά υλικά είναι για την worker placement. Όσο δυνατόν σε πιο γρήγορο σλότ είναι, πιο φρέσκο σλότ είναι, πιο πρώιμο, γιατί θα σου αποδώσουν περισσότερους πόντους νίκης. Φτιάχνεις πρώτα το χέρι με το αίμα του, με τον ιστό του, και μετά
το γυρίζεις και το ξαναφτιάχνεις με το δέρμα του που είναι ραμμένο, οπότε παίρνεις επιπλέον πόντους νίκης. Ανεβαίνεις στα track, ανεβαίνεις στο expertise, ανεβαίνεις στο reputation, στο humanity, υπεύθυνα ανάλογα με το τι κάνεις. Γενικά βγάζει πάρα πολύ το παιχνίδι του, πολλές επιλογές και έχει πάρα πολύ ωραία ροή και πολύ, φαίνεται να έχει πάρα πολύ replayability. Περνάει ο χρόνος και δεν το αισθάνεσαι στο παιχνίδι. Στα αρνητικά του θα μπορούσα να πω ότι τα player boards είναι πολύ λεπτό το χαρτί και θα έπρεπε να έχουν κάνει κάτι καλύτερο. Είναι το μοναδικό παράπονο που έχω στην παραγωγή, τα υπόλοιπα ήταν τέλεια. Τίνει να κρατάει λίγο παραπάνω με παίχτες που είναι πρόν σε ανάλυση παράλυση, δηλαδή που υπεραναλύουν τις αποφάσεις τους, οπότε θέλει προσοχή με ποιους θα το παίξετε. Παρ' όλα αυτά, ξαναπάω πίσω θετικά, είναι ότι δεν σου βγάζει το ότι κράτησε τόσο πολύ παρτίδα, γιατί πάντα έχεις κάτι να κάνεις στο γύρο σου, αισθάνεσαι ότι οι επιλογές σου έχουν σημασία. Δεν το έχω ξαναδεί προσωπικά εγώ τόσο θεματικό Eurogame Worker Placement που να σου βγάζει τόσο πολύ το θέμα του. Πρέπει να το δει κάποιος στην πράξη για να καταλάβει τι εννοώ. Έχουμε γυρίσει το How to Play Video, οπότε σύντομα θα το ανεβάσουμε και ελπίζω να σας δώσει μια καλή ιδέα για το πώς παίζει. Αυτό είναι το Frankenstein, το Abomination, Heirs of Frankenstein.